γιατί η κατάσταση στα νοσοκομεία είναι μία από τα ίδια σε σχεδόν όλα τα νοσοκομεία. Νύχτα 31 Οκτωβρίου, σαν το κλέφτη και χωρίς να ειδοποιήσουν αυτούς που καταρχήν τους αφορά, δηλαδή τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και το υπόλοιπο προσωπικό που θα εκμέρευε στα επικείμενα νοσοκομεία, γιατί δεν θέλανε να συναντήσουν τις αντιδράσεις που συνάντησαν στην 24ωρη εκμέρευση, αλλάζουν το πρόγραμμα εφημερίας του δικού μας νοσοκομείου και μία σειρά από άλλα νοσοκομεία. Χωρίς να προετοιμάσουν το προσωπικό, χωρίς να πάρουν εκείνα τα μέτρα που χρειάζεται για να λειτουργήσει ένα νοσοκομείο με όρους γενικής εφημερίας, γιατί αυτό μιλάμε, ρίχνουν τους συναδέλφους και τους ασθενείς στη φωτιά και τους καλούν να βγάλουν το κουίδι από την τρύπα. Η κατάσταση της Παρασκευής ήταν ανελέητη. Υπήρξαν συνάδελφοι που κάτσανε μέχρι το βράδυ χωρίς να εφημερεύουν. Η κατάσταση στη σημερινή εφημερία διαγράφεται χειρότερη. Η κατάσταση στην επόμενη εφημερία, την αυριανή δηλαδή, θα είναι μάλλον μία από τα ίδια από ό,τι φαίνεται. Και σε 2-24 ώρα αυτό το νοσοκομείο μπαίνει σε γενική εφημερία. Στις 3 η ώρα ένας παθολόγος επιμελητής μαζί με 2 ειδικευόμενους θα κληθεί να διεκπαιρεώσει ένα γεμάτο τμήμα επιγόντων περιστατικών. Στις 3 η ώρα ένας ειδικευόμενος χειρουργικής θα κληθεί να διεκπαιρεώσει ένα γεμάτο τμήμα χειρουργικού τομέα. Στις 3 η ώρα ένας ειδικευόμενος ακτινολογίας θα κληθεί να διεκπαιρεώσει μερικές δεκάδες αξονικών που εκκρεμούν ήδη από τα επίγοντα. Αυτή ήταν η κατάσταση στο γεννηματά, συνάδελφοι. Αυτή είναι η κατάσταση και στο Λαϊκό, που την πρώτη μέρα εφημέρευσης φάνηκε μία από τα ίδια. Να ενημερώσω ότι οι συνάδελφοι της παθολογικής που εφημέρευαν στο συγκεκριμένο νοσοκομείο βρέθηκαν από το πουθενά να κάνουν και τακτικά και επίγοντα μαζί στον ίδιο χώρο με 0 κρεβάτια την επόμενη γενική εφημερία και θέλουν να μετατρέψουν τα νοσοκομεία σε εφημερατζίδικα, στα ΤΕΠ, στο φως που καίει στη Λάμπα, γιατί δεν πειράζει, ο ασθενής ας βρει ένα ράτζο, ας βρει ένα κρεβάτι, ας βρει μια γωνιά κάπου στο νοσοκομείο και αυτό μας λένε ότι είναι η ιατρική και το επίπεδο υγείας που τους αρμόζει τον 21ο αιώνα. Την ίδια στιγμή που αρνούνται να αυξήσουν τον προϋπολογισμό και να κάνουν προσλήψεις, την ίδια στιγμή που τα νοσοκομεία μας καταραίουν, τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων στον ιδιωτικό τομέα της υγείας, το Υγεία, το Μετροπόλιταν, το Ιατρικό Αθηνών, μετράνε 2 δισεκατομμύρια. Την ίδια στιγμή που αρνούνται να χρηματοδοτήσουν το νοσοκομείο και να δουλέψει με τους όρους που του πρέπει, δίνουν 500 εκατομμύρια ευρώ καθημερινά στη βρεγάτα που αποστέλνουν ως συνένοχοι στο έγκλημα που διαγράφεται στη Παλαιστίνη. Δεν πάει άλλο, συνάδελφοι. Δεν μπορούμε να το ανοιχτούμε. Δεν μπορούμε να δουλέψουμε με αυτές τις συνθήκες. Δεν μπορούμε να βλέπουμε ασθενείς πάνω σε ράτσα να περιμένουν 30 ώρες για να βρουν ένα κρεβάτι. Τώρα θα είναι πολύ περισσότερες. Και εδώ πέρα υπάρχουν ευθύνες και συνένοχοι. Είναι συνένοχος ο διοικητής ο κύριος Μπούλιας και η υποδιοικήτρια κυρία Μάινα, γιατί ξέρανε, συνάδελφοι, τι πρόκειται να συμβεί και τηρούσαν σε γη ηχθείως. Είναι συνένοχοι κάποιοι από το σωματείο, όπως είναι ο πρόεδρος του σωματείου και συνολικά η παράταξη της ΔΑΚΕ, που ενώ τους λέγαμε να πάρουμε απόφαση για διαμαρτυρία, γυρνούσαν και μας λέγανε ότι δημαγωγείτε, ότι λέτε ψέματα, ότι είναι μία από τα ίδια και ότι τίποτα δεν αλλάζει. Πρέπει να τους γυρίσουμε την πλάτη, πρέπει η σημερινή κινητοποίηση να είναι η απαρχή, πρέπει το καινούριο ΦΕΚ που είναι εγκληματικό και για αυτό το νοσοκομείο και για όλα τα νοσοκομεία να πάρθει πίσω. Να σας πω για παράδειγμα ότι στη 4η ομάδα εφημέρευσης τραύμα υπάρχει στο θριάσιο και στο ΚΑΤ. Χτυπάει μηχανάκι στο κέντρο και πρέπει να φύγει για θριάσιο ή για ΚΑΤ. Αυτή είναι η υγεία που επιφυλάσσουμε για τους ασθενείς μας. Αυτή είναι η όρη εργασίας που επιφυλάσσουν για εμάς και θα πρέπει από σήμερα να καταλάβει ο διοικητής και οι διάφοροι παρατρεχάμενοι του ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να γίνει ανεκτό και θα συναντήσει και τη δική μας συνοργή και των ασθενών μας.